Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαστε πίσω με νέο βίντεο 2 εβδομάδες μετά. Εντάξει, επέστρεψα δυναμικά όμως, δεν μπορείτε να πείτε. 2 εβδομάδες διακοπές στην Αθήνα. Ούτε καν κατάλαβα πότε περάσανε. 2 εβδομάδες διακοπές στα Χανιά. Ούτε καν κατάλαβα πώς περάσανε. Και εννοείται πως επειδή έδωσα πανελλήνιες και τελείωσα και θέλετε να σας μιλήσω και γι' αυτό, οι διακοπές δεν τελείωσαν εδώ. Έχω κι άλλες. Ο κόσμος πώς με κοιτάει, απίστευτο έτσι. Λες και έχω, λες είμαι εξωγήινος μάλλον. Λοιπόν, για να τα πάρουμε από την αρχή, το σημερινό το βίντεο αφορά την κόντρα. Καθαρά την κόντρα. Τι εννοώ? Το προηγούμενο βιντεάκι που θα εμφανιστεί σε μια καρτέλα από εδώ πάνω, το λατρέψατε. Και ήμουνα στην Αθήνα και έξανα τα αδέρφια μου 2 εβδομάδες με τους χοντρούς, τον Μπιέλ και τον Γρηγόρη. Και όποιον φαν συναντούσα στον δρόμο, μου έλεγε πότε θα κάνεις την κόντρα με την κοπέλα, πότε θα συναντηθείς με τη Μελίνα, όχι με την Κατερίνα, με τη Μελίνα. Και αυτό θα το απαντήσω. Ο editor είχε κάνει λάθος τότε που έκανε το βίντεο edit, ένα μικρό λαθάκι, και είχε ακούσει Μελίνα αντί για Κατερίνα. Βέβαια, ακούστηκε στο τέλος πάλι το όνομα της κοπέλας, οπότε δεν υπήρχε λάθος. Τι έγινε? Καλά, είσαι, χάρηκα, Νίκο. Κατερίνα, χάρηκα. Κατερίνα, χάρηκα. Αλλά κάποιοι μου γράφανε, πότε ξανά το βίντεο με τη Μελίνα. Όχι, παιδιά, Κατερίνα τη λένε. Έχουμε δώσει συνάντηση με την Κατερίνα στο σχολείο μου. Την βολεύει πιο πολύ γιατί είναι κοντά. Εγώ κάνω κάποιο δρόμο κάθε φορά που πηγαίνω σχολείο. Αλλά για αυτήν είναι κοντά τώρα. Εν τω μεταξύ είναι όλες οι παραλίες, ρε, απίστευτο. Μιλάμε ότι είναι όλος ο κόσμος. Όλο το ρεύμα παίζει να είναι κάτω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, μην πολυλογώ. Μιλούσα με την Κατερίνα στο Instagram. Λέμε να ξανακάνουμε την κόντρα αφού τη ζητάτε. Μου λέει κομπλέ, κάνε ένα θέμα. Λέω ωραία, πες μου μέρα που σε βολεύει. Σήμερα μου λέει, σήμερα, ωραία. Κατεβαίνω. Έχει δει το βιντεάκι, της άρεσε, πήγε και καλά, το αγαπήσατε, σας αρέσουν τα motovlog από ό,τι κατάλαβα. Οπότε εννοείται πως θα το πάμε τουλάχιστον, άσε μα το σκεφτώ, τουλάχιστον 20.000 likes, αλλά θα ρωτήσω και εκείνη να μας πει ένα στόχο. Εν τω μεταξύ έχουμε δώσει 7 η ώρα ραντεβού και είναι ούτε παρατέταρτο. Και κοντεύω σιγά σιγά. Έφυγα νωρίτερα, λέω να κάνω τα πλάνα. Και επειδή με ρωτάτε για τις πανελλήνιες, αλλά ήθελα να κάνω ξεχωριστό motovlog, θα σας πω μια γρήγορα. Έβγαλα 16.185 μόρια. Τα πήγα αρκετά καλά. Συμπεριλαμβανομένου του YouTube και πανελλήνιες ταυτόχρονα που κατάφερα να τα κρατήσω και τα δύο, γιατί είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με. Τα πήγα πάρα πολύ καλά. Τουλάχιστον στη σχολή που θέλω, μάλλον περνάω. Θα δείξει ακόμη, δεν ξέρουμε. Θα συμπληρώσω και μηχανογραφικό κτλ. Τώρα, πάμε να βρούμε την Κατερίνα, να κάνουμε την κόντρα. Και εννοείται πως θα μου γράψετε για επόμενο βίντεο θεματάκι. Τι να συζητήσουμε, τι να πούμε, τι να κάνουμε στο επόμενο motovlog. Γιατί εννοείται πως θα το συνεχίσω. Τα λατρεύω αυτά τα βίντεο, αλήθεια. Και δεν τρέπομαι καθόλου που με βλέπει ο κόσμος. Να δέσμε. Δέσμε. Και τι. Έχω μια κάμερα πάνω μου, τι. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, αλλά είναι απίστευτη, ρε φίλε, η θάλασσα. Ο κόσμος έχει μαζευτεί. Εντάξει, ψιλοέχουμε τουρίστες. Πρέπει να χάσα. Πω, παιδιά. Πρέπει να ξέχασα να στρίψω. Αλήθεια, είμαι ηλίθιος. Πρέπει να κάνω αναστροφή τώρα. Θα μπορέσω να στρίψω μετά, κάτσε, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Έχω να πατήσω 2 μήνες σχολείο. Παίζει τώρα να μπορείτε να δείτε και τη θάλασσα, έτσι. Πόσο ηλία είναι. Αγαπώ το Ρέθινο γιατί με 5 λεπτά τη θάλασσα, αλήθεια. Είναι ό,τι καλύτερο. Στην Αθήνα δεν πήγα ούτε ένα μπάνιο, ε. Να σημειωθεί κι αυτό. Από εδώ δεν στρίβω, ρε μαλάκα, από εδώ στρίβω. Ναι, το βρήκα. Το σχολείο. Δεν θα μπορώ να το δείξω πολύ. Εδώ πέρα, οχ, βάγκλε. Βάγκ. Βαλάκι, ο Βάγκ ήταν το παιδί που μου γράψε τους στίχους από το τραγούδι. Που λογικά θα ανεβεί σύντομα, λογικά. Έχει και μάνος εκεί. Μαλάκι, όλους τους YouTubers έχουν γράψει. Εγώ που είμαι. Εντάξει, αρκετά είδατε. Από εδώ νομίζω είναι το πειραματικό. Εδώ είναι το σχολείο με εμένα, από εδώ. Εδώ αριστερά, αλλά η κάμερα δεν στρίβει. Τώρα, ό,τι είδατε, είδατε. Πού είσαι, έλα εκεί. Να, ήταν στο σχολείο. Τι γίνεται, καλά είσαι? Ήρθες νωρίτερα, ε. Και λέω θα περιμένω 10 λεπτά σαν μαλάκα. Λέγε. Καλά είσαι? Ωραία. Το φτιάξα. Τι είχε, ρε μαλάκα, το φτιάξα. Στούμπο σε όλο το μηχανάκι. Καταστράφηκε. Μου σου λέω μου τα αλλάξαν όλα μέσα, έτσι. Το είχαν ανοίξει αυτό όλο μέσα. Επειδή δεν το πολύ κάτι. Δεν ξέρω.
Μάλλον λόγω ζέστη και τα ανεβάσαμε και τα ανηφόρα. Τώρα θυμάσαι τώρα τι κλίση είχε η ανηφόρα. Θε να πάμε πάλι το ίδιο να το διακινδυνεύσουμε. Γιατί εκεί δεν θα έχει σίγουρα κόσμο. Τώρα να σου πω κάτι. Αρχικά δεν έχει τόσο ζέστη. Όχι, τώρα είναι καλά. Ναι, είναι απογευματάκι. Πάμε προς τα εκεί. Τι. Καλά, τέλος πάντων. Θα προσφερνάω. Κράτα το εσύ. Πες κάτι στο κοινό που είδες το βιντεάκι. Το είδα το βιντεάκι. Εντάξει, παιδιά, ξέρουμε τώρα τι θα γίνει. Σε πείραξε που σε είπα αγοροκόριτσο. Το είδα και λέω τώρα τι είναι αυτό. Δεν θα πηγαίνουμε. Πάμε, πάρε. Θα πηγαίνω εγώ σιγά σιγά, θες να ξεκινήσεις. Θες να με ακολουθείς και στην ανηφόρα να πηγαίνω αργά. Ναι. Ωραία. Το κανάλι το έδεσαι, έτσι. Εννοείται. Όλα. Μπράβο, ρε, εσύ. Να μην μιλάμε λίγο. Να μην μιλάμε, λέω, λίγο. Κοίτα θάλασσα, εν τω μεταξύ. Μιλούσαμε full Instagram, ξέρω εγώ. Την γνώρισα περισσότερο, τώρα είμαι πολύ πιο άνετα από ό,τι ήμουνα. Μαλάκες. Πηγαίνει αργά, πες να μην το έχει πατήσει καν. Εγώ το έχω πατήσει τώρα. Με έχει για πλάκα, δηλαδή, άμα πω να βάλουμε και λεφτά, θα τα κλαίω. Όχι, δεν αξίζει καν, ξέρω εγώ. Πες μου ότι το έχεις πατήσει. Τώρα το πατούσες. Εντάξει. Γιατί τι κάνουμε την κόντρα, θύμισε μου. Αφού προτέχτηκε. Είπαμε θα βάλουμε και λεφτά. Εντάξει. Βλέπεις πως με κοιτάνε. Γιατί με κοιτάνε έτσι ρε φου... Α, ξέχασα. Πόσα likes να φτάσει το βίντεο. Πες μου ένα καλό στόχο. Σκέψου το. Σκέψου το και πες μου. Ναι, αριστερά. Αλλά και δε σε όχημα που έχει, έτσι. Μιλάμε για μηχανάκι, πραγματικά. Α, καλά. Εγώ το έχω τερματίσει και αυτή πάει χαλαρά. Θα πονέσω λίγο σήμερα. Ωραία, μαλάκα, πού σκάζωσαι έτσι. Να σου βγά. Εδώ έπαιξα την πρώτη μου τούμπα. Εδώ ήταν το σημείο που την έφαγα πρώτη φορά. Μαλάκα, δες πως φεύγει. Αλήθεια, δεν μπορώ να το βλέπω, Δεν βάζω τίποτα. Ούτε ρευτό, ούτε φράγκο. Δεν βάζω λεφτά, να ξέρεις. Είναι χαμένο το πράγμα. Μήπως θα το αφήσουμε λίγο να ξεκουραστεί. Φοβάμαι να σου πω. Φοβάμαι, δεν ξέρω. Α, μωράκι μου. Ετοιμάσου, μωρό μου, σε λίγο. Εγώ σε αγαπώ, δεν θέλω να σε ζορίζω. Τζάμπα μου με σε αλλάξανε, αλλά... Μπορεί την επόμενη φορά να πονέσει η τσέπη μου. Σκέφτηκες. Κοίτα, τι ξέρεις, άρα το πάμε το στόχο σου. 20. 20. 20.000 likes για να κάνουμε τι, για να συνεχίσω τα motovlogs, εγώ είπα. Αλλά μπορούμε να ξαναέρθεις κιόλας. Θα δείξει. Θα δείξει. Πάμε να τα φτάσουμε και βλέπουμε. Μα δες τι ωραίο που είναι το Ρέθινο. Η αλήθεια είναι πως μου λείψε τώρα από την Αθήνα, αλλά εντάξει. Φίλε, στην Αθήνα έχεις τα πάντα. Και σίγουρα γρηγόρα θα τα ξαναπούμε. Οπωσδήποτε. Τώρα για τον Πανάγιο, παιδιά, ξεκίνησε προετοιμασία και έτσι δεν μπορεί. Πατέρα! Ο πατέρας μου! Ακούς! Κατερίνα! Το λεωφορείο ήταν ο πατέρας μου! Σκεφτείτε μόνο ότι ο πατέρας μου δουλεύει στο λεωφορείο και είχε να πιάσει δουλειά 1,5 χρόνο λόγω της κατάστασης. Απίστευτο! Απίστευτο! Πόσα θέματα έχουμε να συζητήσουμε! Άμα θέλετε εδώ πέρα έχουμε να λέμε και story time και όλα! Τώρα ξεκινάει το ζόρισμα! Ξεκινάμε! Ο Χριστός και η Παναγία, αγάπη. Θα τη βγάλει, λες. Πάμε κι άλλο, σίγουρα. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Πήγαινε, πήγαινε. Αργά, αργά. Υπομονή. Πάμε αργά, 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 αργά. Εδώ, δεν θέλω να σε ζωρίσω. Εντάξει, τώρα το έχω πατήσει, είναι αλήθεια, αλλά... Τι να κάνω. Δεν θα ανεβούμε την αντιφόρα καν. Υπομονή. Αργά, 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 μη σε φάω. Κατερίνα! Θα τα παίξει! Θα τα παίξει το μωρό μου!
να κάνουμε μια στάση. Μη γελάς γιατί θα τα παίξει. Να κάνω μια στάση εδώ. Λίγη ξεκούραση. Μην μου την ξαναπάθει και το χάσω τώρα. Μα τώρα είναι σοβαρό πράγμα έτσι. Είναι καινούριο μηχανάκι. Δεν θα έπρεπε καν να φοβάμαι. Πόση ώρα λες ξεκούραση? Κανονικά θέλει κανένα 10 λεπτά. 10 λεπτά! Εντάξει, ας κάνουμε λίγο έτσι, λίγο. Να μου πεις τα νέα σου. Μίλα στην κάμερα, ελεύθερα. Δώσε φιλιά, ξέρω εγώ. Το Instagram σου θα το δώσουμε. Σκέφτεσαι το πολύ σοβαρά. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά γιατί εντάξει. Δεν ξέρω πώς το είδα, σου στείλε κανείς. Πολύ. Ναι. Και δεν το δώσαμε καν. Δεν ξέρω πώς με βρήκαν, η αλήθεια είναι. Πάμε. Το μηχανάκι να ρωτάς. Αγάπη μου. Κοίτα το, πιάνω κρύο τώρα. Την εξάρτηση πρέπει να πιάσεις. Για μακάρι. Εντάξει, τώρα κομπλέ είναι, παλεύεται. Εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις, έλα το πιάσεις. Την άλλη φορά εσύ το κάνεις. Πάμε. Άμα φτάσεις πάρε με τηλέφωνο. Αγάπη μου. Α, εδώ ήταν ρε μαλάκα. Εντάξει. Γιατί δεν κάναμε τη στραφή? Εδώ ήτανε. Α, καλά. Εντάξει, ό,τι να είναι. Ωραία, 5 λεπτά ξεκούραση και πάμε την κόντρα. Ω, Χριστός. Τώρα δεν έχουμε μείνει όμως. Τώρα ωραία. Θα μπορούσε όμως. Θα μπορούσε. Είναι περίπου το ίδιο. Σκέψου που θα κάνουμε την κόντρα. Θα την κάνουμε από εδώ. Ναι, λες και ξέρω εγώ, ας πούμε. Από εδώ πάμε για πανεπιστήμιο. Και είναι και το τένις, το γήπεδο. Και το τρέξιμο κτλ. Από εδώ τώρα είναι κενό, έχει αυτό το που το φτιάχνουν το δρόμο. Έχει οδηγεί σε αδιέξοδο από εδώ. Θα είμαστε μόνοι τέρμα. Ω, δεν θα είμαστε μόνοι. Τι θα χάσει, το αναμενόμενο. Λέω, θα τα βάλουμε. Εσύ μου το έχεις πει την άλλη φορά τώρα. Ξέρω, εγώ δεν θα έβαζα. Στη θέση μου. Που δεν πήρα κατά 25, εγώ φταίω. Εσύ αποδέχτηκες την πρόκληση. Ναι, τα αποδέχτηκα, γιατί δεν τα αποδέχτηκα. Εντάξει, τότε. Τι είμαι δηλαδή. Άμα ας πούμε να βάλουμε ένα πόσο. Ένα ποσό, πες μου τώρα. Να βάλουμε κανένα πεντάρικο. Κοίτα, ο χαμένος αποφασίζει. Σου λέγα εδώ, αλλά δεν κοιτάξει. 5 ευρώ σκέψου δίνω, είδες καθόλου τα βιντεάκια. Είδα. 5 ευρώ δίνω στο χοντρό για να τρώει. Σε μπουκιά του. Μήπως τελικά θα είμαστε μόνοι. Πολύ κόσμο βλέπω. Δεν ξέρω καθόλου την αποχή. Ναι, ισχύει αυτό. Άρα πού πάμε. Εδώ. Πάμε να δούμε. Και άμα είναι ωραία, άμα έχει χώρο, το κάνουν. Εννοώ την κόντρα. Όχι, είναι ωραία, ρε. Είναι ωραία, αλλά ήδη με έχει πατήσει, ξέρετε και εδώ. Δεν το έχω τερματίσει, βέβαια, να σημειωθεί. Α, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σκουδιά. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα ότι τον φτιάξαν τον δρόμο. Το λέει τώρα, δεν το λέει. Λοιπόν, έλα, κάνουμε τη στροφή. Όπως ερχόσουνα. Το έχεις πατήσει. Να κάνουμε κάτι πιο δίκαιο. Να ξεκινήσω πρώτος. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο δευτερόλεπτα. Να ξεκινήσει μετά από κάμποσα. 125 έχεις. 2 και 1, 3, 5, 8 δεύτερα. 125, 1 και 2, 3 και 5 το δικό μου το 50, 8. 8 δεύτερα, είναι δίκιο. Είναι δίκιο. Εάν με περάσει και με 8 δεύτερα του πουτ, εντάξει. 8 δεύτερα. Θα βλέπω. Φεύγω. Πάω χαλαρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ό,τι πάει να χάσει. Μέσα εκεί. Όχι ρε φίλε. Δεν με έχει πάει. Ο Χριστός και η μάνα του. Όχι ρε μαλάκα. Το έχω τερματίσει. Δεν τη βλέπω. Ρε είναι άδικο αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω.
Ε, ήταν άδικο. Γιατί ήταν άδικο. Ε! Είχε χρόνο. 8 δεύτερα, είδε πώ περάσανε, ούτε κατάλαβα. Έχω ξελίγει, δεν βάλαμε λεφτά. Δεν βάλαμε. Δόξα τω Θεώ. Είδε τη σου κάτω, τη σου κάτω. Το είδα. Αλλά και πάλι. Η κόντρα είναι η κόντρα μου. Δηλαδή είμαι χαμένο τώρα. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Λέω να αποφασίσουμε όλοι μαζί, παιδιά, τι θα είναι το τίμημά του. Γράψω σχόλια και το καλύτερο σχόλιο θα το κάνω. Θα γράψουν αυτοί κάτι που θα πάθω και στο επόμενο motovlog το κάνω. Ναι. Πάει, πάει. Μπορείς να μου πεις παραπάνω από αυτό το δευτερόλεπτο. Ναι. Με προκαλείς τώρα να ξανακάνουμε άλλη μία, αλλά τέλος πάντων. Εγώ για σένα το λέω. Ναι. Γκάμψε το. Δεν πρόκειται να σε κερδίσω ποτέ. Αλλά είναι αυτόματο. Ναι. Σίγουρα. Να το πάρεις βόλτα. Το πάρω βόλτα. Δεν θα το ρίξεις. Τι να ρίξω. Είναι βαρύ. Σίκα. Πιάσ' το δικό μου να δεις τι είναι βαρύ. Δεν ξέρω που παίρνει βόλτα. Φύγε ρε που δεν ξέρω. Τι έτσι ανοίγει. Αυτό. Αυτό και μίζα. Α, σαν το δικό μου τότε. Τι μου λες. Αυτό μια ρε που δεν ξέρεις TV. Α, άμα γίνει το οτιδήποτε θα στο πληρώσω. Ω Παναγία. Παναγία μου. Πονάει, ρε ο Χριστός και η μάνα. Ε ναι ρε, μανάγι, μαλάκα. Παναγία μου, ρε αυτό είναι πολύ γρήγορο. Ρε εσείς. Μαλάκα αυτό είναι. Μου πονάσουγα. Χριστός και η Παναγία, μια μηχανάρα. Γιατί δεν πήρα τέτοιο. Μαλάκα ρε τέλειο. Θέλω να δω πως ανεβεί την ανηφόρα για το δικό μου. Ζοριζότανε. Όπου δεις, δεις η τεχνολογία, δεν ξέρω αν φαίνεται. Απίστευτο. Χριστός και Παναγία. Να σου κάνω. Πω, πω. Ρε, ανεβαίνει την ανηφόρα για πλάκα. Πω, πω, δεν έχω δει καλύτερο πράγμα, αλήθεια. Ε, να το δανειστούμε για motovlog αυτό, τελείωσε. Παναγία μου, κοίτα πόσο γρήγορα ήρθαμε. Ρε εσύ. Τι. Ε, είναι απίστευτο. Τι είναι αυτό. Πω. Εάν το είχα οδηγήσει πρώτα δεν σου έλεγα για κόντρα. Πήγα να το οδηγήσω αυτό. Και. Δεν οδηγείται. Γιατί. Επειδή είναι αργό. Μιλάμε, έχω μείνει τώρα. Αυτό είναι άχρηστο. Δεν το θέλω. Σου λέω ότι αν το είχα δοκιμάσει, δεν θα σου έλεγα να κάνουμε κόντρα. Φεύγουμε. Πάμε. Α, και έφτιαξε για το Instagram. Θα το δώσουμε. Αυτό το βρούνε, πάλι μόνοι. Θα το βρούνε, ρε παιδί, αλλά άλλο να το πει, άλλο να το βρούνε. Θα το βάλει από κάτω, Το βάλω. Το βάζω εδώ. Εδώ. Ναι, θα αφήσω στο βίντεο, φαίνεται. Τώρα ο Θεός μαζί σου. Φύγαμε. Τουλάχιστον άντεξε. Δεν έζησε. Την κάνουμε. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Ήξερα ότι με έχεις. Εντάξει, να το ξέρεις. Το δούμε κι εγώ. Λοιπόν, τα λέμε. Άμα γίνει 20K το συζητάμε πάλι. Άμα σε πρίξουν ξανά το συζητάμε στο Instagram. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Χαιρετώ.